Κύριε Ματιά, την πολιτική προστασία του Δήμου παρούσα σε αυτήν την άσκηση της πυροσβεστικής. Κάντε μας ένα σχόλιο. Καλή σας μέρα. Πράγματι, η πολιτική προστασία του Δήμου είναι παρούσα στη σημερινή πραγματική άσκηση πυροπροστασίας με τα οχήματα, με το μηχάνημα του Δήμου και σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία για να είμαστε πανέτοιμοι για οτιδήποτε συμβεί στο μέλλον. Κύριε Σολδάτε, υποδιοικητής της πυροσβεστικής και αναπληρωτής διοικητού, η άσκηση αυτή τη στιγμή διαπυρός 2014 είναι σε εξέλιξη. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι. Είμαι ο αναπληρωτής διοικητής Σολδάτος Βασίλειος Αντιπυράρχος. Σας ενημερώνω ότι σήμερα, στα πλαίσια της προετοιμασίας, της καλύτερης προετοιμασίας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης, πραγματοποιήθηκε άσκηση με κωδική ονομασία Διαπυρός 2014, η οποία το σενάριο της άσκησης περιλάμβανε εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή κατά Βόθρες, στο περιαστικό άλσος του Αργοστολίου. Λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν, εντάσσεως 7-8 μποφόρ και η κατεύθυνση βόρειο-βορειοδυτικά, η κατεύθυνση της πυρκαγιάς κατευθύνθηκε νότιο-νοτιοδυτικά προς την πόλη του Αργοστολίου. Αμέσως κατέθεσαν πυροσβεστικές δυνάμεις. Συγκεκριμένα συμμετείχαν στην άσκηση 8 πυροσβεστικά οχήματα με 21 άντρες. Έχουν κληθεί και ενισχύσεις και από τα κλιμάκια της Σάμης και του Ληξηρίου για συνδρομή πυροσβεστικών οχημάτων. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε εξέλιξη πυρκαγιάς. Έχει μεταφερθεί η πυρκαγιά από το μνημείο των Ιταλών και κατευθύνεται προς τον Άγιο Θανάσιο και έχουμε συντονίσει τις δυνάμεις μας ώστε να σταματήσουμε τη φωτιά εκεί και να μην κινδυνεύσει η πόλη του Αργοστολίου. Καθώς επίσης υπάρχει και συνδρομή των δύο αεροσκαφών που εδρεύουν εδώ στο αεροδρόμιο της Λιβαθού, τα δύο Πετσαντέλ, που κάνουν μεγάλο έργο για να καταπολεμήσουν το μέγεθος και την ένταση της πυρκαγιάς.